Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Μια μέρα που πραγματικά δημιουργεί μεγαλύτερη ελπίδα για τον δοκιμαζόμενο αγροτικό κόσμο του ΕΦΡΟ. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης ο Χρήστος ο Μέτριος, ο ΕΦΡΟς στον πρωτογενή τομέα είναι η ατμομηχανή της περιφέρειας. Αυτό δεν είναι λάθος στη λογική ότι χρόνια αυτός ο νομός τροφοδοτούσε με προϊόντα ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και όχι μόνο. Πέντε άξονες, πέντε πυλώνες που πραγματικά στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα, που δίνουν ανάσα στους αγρότες και αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα μέσα από συγκεκριμένες διακριτές δράσεις που ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Σήμερα με την παρουσία του εδώ, στο Κέντρο Διανομαρχιακών Συνεργασιών, που πραγματικά αναβαθμίζεται, θα λέγαμε, και ο ρόλος αυτού του συγκεκριμένου κτηριακού συγκροτήματος, που είναι στο χώρο της περιφέρειας, δίνει το στίγμα ότι πραγματικά θα γίνουν πράξη τα όσα υποσχεθήκαμε. Και νομίζω ότι οι υποσχέσεις όταν γίνονται πράξη αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για να μπορούμε να στηρίξουμε όχι μόνο τους ανθρώπους που καθημερινά μάχονται με τη γη, τον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής, αλλά και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής. Παρουσία και των Δημάρχων, του Βασίλη του Μαυρίδη και του Ρωμίλου του Χατζηγιάννογλου, αλλά και του ΤΟΕΒ και του Πανεπιστημίου, φαίνεται ότι μπορούμε όλοι μαζί, όταν γινόμαστε μια γροθιά, να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.